καλησπέρα σας. Ε, χρόνια πολλά σε όλους και όλες και καλά Χριστούγεννα. Η διάλεξή μου έχει θέμα για το Βόρειο Πόλο και τις γεωπολιτικές διεκδικήσεις που υπάρχουν. Ε, πριν ξεκινήσω τη διάλεξη, ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαι και πρόεδρος ενός σωματείου που λέγεται Ελληνική Εταιρεία Πολικών Ζωνών. Είμαστε ένα σωματείο που ασχολούμαστε με τους πόλους, και προσπαθούμε να πείσουμε την κυβέρνηση να ασχοληθεί και αυτή. Διότι είναι πολλά τα συμφέροντα, άλλες χώρες τα έχουν καταλάβει πολλά, πολλά χρόνια πιο πριν από μας και εμείς σαν Ελλάδα έχουμε μείνει λίγο πίσω, ενώ έχουμε και το επιστημονικό προσωπικό και ιδίω έχουμε τη μεγάλη ναυτιλία που περνάει πάρα πολλά πλοία μας, περνάνε από το Βόρειο Πόλο. Στη διαφάνεια φαίνεται και το site μας το ίντερνετ που μπορείτε να, τη... να μας βρείτε. Κάνουμε κάθε χρόνο διάφορα σεμινάρια και μία μεγάλη εσπερίδα στο Πολεμικό Μουσείο. Αυτή ήταν η φετινή που κάναμε, 29 Μαρτίου, με θέμα εξερευνήσεις, λαογραφία, κλιματική κρίση και ο ρόλος της Τουρκίας και των Βαλκανικών χωρών στους πόλους. Όπως βλέπετε, η Τουρκία έχει πιάσει το νόημα και έχει ήδη κάνει μία βάση στον νότιο πόλο. Αυτό ήταν αντικείμενο άλλη παρουσίαση που είχα κάνει την άνοιξη εδώ πέρα. Το πρόγραμμα τη Εσπερίδα ήταν αυτό. Ενδεικτικά το δείχνω. Είχαμε και πολλού χορηγού. Μεταξύ από αυτών είχαμε και την αιγύδα του Υπουργείου Εθνική Άμυνα και του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα τη διάλεξη. Καταρχήν, να πούμε πώ βρίσκουμε το Βόρειο Πόλο. Όταν κοιτάξουμε σε ένα έναστρο ουρανό, να είναι καθαρό ουρανό, κοιτάμε στο βόρειο ημισφαίριο συνήθω να δούμε πού βρίσκεται η μεγάλη Άρκτος. Η μεγάλη Άρκτος μοιάζει χοντρικά σαν κατσαρόλα. Και προεκτείνουμε την κάτω πλευρά τη 7 φορέ και φτάνει σε ένα λαμπερό αστέρι που λέγεται Πολικό Αστέρα. Αυτό το αστέρι δείχνει το βορρά. Έτσι βρίσκανε και οι αρχαίοι Έλληνες, οι θαλασσοπόροι, τον προσανατολισμό τους, το βορρά και από εκεί βρίσκουν που είναι ο Νότος, Ανατολή Δύση. Έτσι πήγανε και οι μάγοι στη Φάτνη. Καμιά φορά όμως, επειδή η, η Μεγάλη Άρτος με τους καθώς περνάνε οι μήνες, αλλάζει θέση, κάνει ένα κύκλο γύρω-γύρω και μπορεί να υπάρχουν βουνά, εμπόδια, κατοικίες ας πούμε σήμερα και να μην τη βλέπεις, ένας άλλος τρόπος είναι να βρούμε τη, τη μικρή Άρκτο. Αυτό το αναστερισμό που μοιάζει και αυτός έτσι σαν Κατσαρόλα, πιο λίγο, αλλά εδώ το τελευταίο άστρο στην ουρά του είναι ο πολικός αστέρας. Και αν ούτε αυτό μπορούμε να δούμε στον ουρανό, αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτό τον αστερισμό που μοιάζει με το γράμμα μη, είναι ο αστερισμός της Κασιόπης και αν την κάτω μύτη του, εδώ τη μεσαία, λοξά δεξιά την προεκτείνουμε, πάει στον πολικό αστέρα. Ε, υπάρχει ένα ωραίο βιντεάκι που θέλει να το δει στο ίντερνετ και βρίσκεται σε αυτή την ιστοσελίδα, στο YouTube. Πώς βρίσκω τον, ε, τον πολικό αστέρα για να προσανατολιστώ. Τώρα, εκτός από τις δύο γνωστές κινήσεις που κάνει η γη, δηλαδή η στροφή γύρω από τον εαυτό της και η στροφή γύρω από το ήλιο είναι πολύ γνωστέ σε όλους, κάνει άλλες τέσσερις κινήσεις. Η μία είναι η κίνηση ε, του γαλαξία, όπως κινείται. Δηλαδή, ε, το ηλιακό μας σύστημα, πώς κινείται στο γαλαξία και πώς κινείται ο γαλαξία στο σύμπαν. Δύο κινήσεις. Τώρα πάμε στις τρεις πιο συγκεκριμένε. Η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της, αλλά δεν είναι ακριβώς κάθετος ο άξονας, έχει μία κλίση όπως βλέπετε και επειδή τα, ε, η μάζα της γης δεν είναι ισομερός κατανεμημένη δεν είναι ακριβώς μία μπάλα είναι σαν ελλειψοειδές η γη αλλά έχει τα βουνά τις θάλασσης και τα λοιπά και αλλάζουν τα βάρη δεν κάνει ε, ακριβώς ένα κύκλο αλλά κάνει ε, δεν είναι ούτε ακίνητη και κάνει ένα ελλειψοειδές ο άξορας της γης στο χώρο. Λόγω της ε, ανισομερής κατονομής των βαρών του. Αυτό το ανακάλυψε ο ύπαρχος το, δύο, το δεύτερο αιώνα προ Χριστού. Φανταστείτε πόσο παλιά είχαν παρατηρήσει τάστα. Αυτή η κίνηση ονομάζεται μετάπτωση. Και για να κάνει ένα τέτοιο πλήρη κύκλο, ο άξορας της γης χρειάζεται 25.795 έτη μια απίστευτα αργή διαδικασία, όμως κινείται, αλλάζει ο άξορας, κινείται και μετά από κάποια, κάποιους αιώνε, αυτός εδώ είναι ο Πολάρης, ο Πολικός Αστέρας. Θα πάψει ο Πολικός Αστέρας να δείχνει το βορρά. Ας πούμε, ε, μετά το 3.000, Μέχρι το 3.000 θα το δείχνει. Μετά το 3.000 μέχρι περίπου το 5.000 θα είναι αυτός ο αστέρας, ο Θούμπαν που θα δείχνει. Μετά θα είναι άλλοι αστέρες μέχρι να φτάσει στο τελείως αντιδιαμετρικό μέρος εδώ πέρα που θα είναι ο Βέγκα το, 14.000 μετά Χριστόν. Γι' αυτό, αυτό είναι και μια αιτία που αλλάζουν και οι κλιματικές συνθήκες και τα λοιπά. Τώρα, αυτή, αυτή η ελλειψοειδή κίνηση δεν είναι ακριβώς ελλειψοειδή. Αλλά σε αυτή την έλλειψη κάνει και μια ημιτονοειδή, ένα παίξιμο άξονας. Αυτό φίλετε στη σελήνη που γυρνάει γύρω γύρω μας. Και κάνει αυτό το παίξιμο. Αυτό λέγεται κλώνηση. Αυτή η κίνηση. κίνηση. Μια κλώνηση, ένα πλήρη κύκλο για να κάνει, χρειάζεται 18 και 2 τρίτα έτη. Δεν τα ξέρει πολλοί κόσμος, ούτε και ασχολούνται. Αλλά είναι σημαντικά να τα ξέρουμε. Αυτή ανακαλύφθηκε πιο, πρό... πιο πρόσφατα, 200 χρόνια περίπου πριν, το 1728, από τον Μπράντλεϊ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Βόρειο Πόλο που θα ασχοληθούμε σήμερα. Όταν λέμε Βόρειο Πόλο, εννοούμε τον Αρκτικό Κύκλο. Μέσα στον Αρκτικό Κύκλο υπάρχουν 8 χώρε. Μεγαλύτερο... Τη μεγαλύτερη έκταση την έχει η Ρωσία. Είναι επίση ο Καναδάς, οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής με την Αλάσκα, η Δανία με τη Γρυλανδία, οι τρεις σκανδιναβικέ χώρες, Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία και η Ισλανδία. Ο αρκτικός κύκλος, εδώ φαίνεται με αυτή τη διακεκομένη γραμμή, βρίσκεται σε πλάτος 66 β, 33. Αυτό είναι ο αρκτικό κύκλο. Και χαράχτηκε έτσι διότι από αυτό το σημείο και πάνω υπάρχει μία μέρα το χρόνο που είναι όλη μέρα, όλο το 24ωρο νύχτα και μετά από 6 μήνες μία μέρα που είναι όλο το 24ωρο μέρα. Η μία λέγεται, η νύχτα λέγεται ήλιος του μεσονυχτίου και η άλλη, για να το δω πώς λένε, ε, Α, η μία είναι ο ήλιος του μισονυχτίου που είναι όλη μέρα μέρα και ο άλλος, η άλλη λέγεται πολική νύχτα. Υπάρχει άλλος ένας ορισμός της Αρκτικής όμως που φέρεται, ε, αυτή η κόκκινη γραμμή είναι και αυτή η κόκκινη γραμμή είναι η ισόθερμη τον Ιούλιο των 10 βαθμών. Δηλαδή από εδώ και βορειότερα είναι χαμηλότερη από 10 βαθμούς το καλοκαίρι η θερμοκρασία. Γιατί την έχουν ορίσει αυτή τη γραμμή, διότι από εδώ και βορειότερα δεν μπορούν να φυτρέσουν δέντρα. Λέγεται δέντρογραμμή. Λόγω του μεγάλου ψύχους δεν υπάρχουν δάση, δέντρα κτλ. Υπάρχει και ένας τρίτος ορισμός του αρκτικού κύκλου που αφορά μόνο την ναυτιλία και σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, τον IMO, αυτή εδώ η περιοχή, αυτά εδώ τα σύνορα, είναι, θεωρείται αρκτικός κύκλος. Οι πάγοι εμποδίζουν πάρα πολύ την αυτιλία. Γι' αυτό έχει ορίσει αυτή εδώ την περιοχή, η οποία είναι και με πολλού πάγου, αλλά και με πολλά παγόβουνα. Τώρα, πάμε να δούμε τη σημασία του Βόρειου Πόλου. Για την αυτιλία είναι πάρα πολύ μεγάλη η σημασία του. Διότι όσο λιώνει οι πάγοι, Ανοίγουν διάβλοι από το βορειοδυτικό πέρασμα, εννοούμε βορειοδυτικό πέρασμα αυτό από τα σύνορα της Ρωσίας, και ένα κλασικό δρομολόγιο που υπήρχε από η Ιαπωνία, το Τόκιο εδώ έχει το παράδειγμα, αλλά γίνονται και από την Κίνα και από την Κορέα, που μεταφέρονται τα αγαθά στην Ευρώπη, ένα τέτοιο δρομολόγιο που είναι περίπου μήκου 10.700 ναυτικά μίλια, και περνάει ένα κομμάτι από τον Ειρηνικό, μπαίνει στον Ινδικό, περνάει εδώ από τη Σομαλία, που υπήρχαν οι πειρατέ, τώρα είναι, έχουμε του Χούθη τη Ιεμένη τη διόρυγα του ΣΟΕΣ, πανάκριβα διόδια, τη Μεσόγειο, το Γιβραλτάρ και φτάνει το Ρότερνταμ, α πούμε, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι του κόσμου, ή πάει στο Άμστερνταμ, στο Λονδίνο, στο Αμβούργο, που είναι το πιο μεγάλο λιμάνι τη Γερμανία και άλλα λιμάνια. Αυτό το κάνει περίπου σε 28 με 30 μέρε. Είναι 10.700 ναυτικά μίλια. Αν πάει όμω, αυτή είναι η κίτρινη γραμμή, από το βόρειο-δυτικό πέρασμα, μέσα από τους πάγους δηλαδή από τα σύνορα και τα χωρικά της Ρωσίας να περάσει εκεί είναι 7.700 ναυτικά μίλια και θέλει 18 με 20 μέρες περίπου το μισό με τα 2 τρίτα του χρόνου αυτό έχει μεγάλη σημασία για τους ευοπλιστές διότι από κάθε δύο ταξίδι κερδίζουν 300 με 500.000 ευρώ και κάνουν περίπου το μισό ή λίγο παραπάνω χρόνο το οποίο σημαίνει για το καράβι ότι μπορεί να επιστρέψει, να κάνει άλλο δρομολόγιο και διπλασιάζεται το κέρδος. Ε, πέρα από αυτά τα δυο σημαντικά προτερήματα υπάρχουν και άλλα. Πληρώνει ο λιγότερα οδηπορικά, τους, γιατί κάνει λιγότερες μέρες τα πληρώματα των πλοίων, τα πλοία έχουν λιγότερες βλάβες, αποφεύγονται και άλλοι κίνδυνοι όπως είναι επικίνδυνες φουρτούνες, θαλασσοτοραχές, τυφώνες του Ατλαντικού, μουσώνες Ινδικού, κυκλώνες Ειρηνικού, πειρατές Σομαλίας, Νιγηρίας, Αιδιοποιίας, το Μάλακα Στρέιτ εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στενό με πάρα πολλές πειρατείες και επίσης αποφεύγονται τα τεράστια διόδια που πληρώνουν από τη διόρυγα του Σοές καθώς και τη διόρυγα του Παναμά. Ε, ένα άλλο παράδειγμα εδώ είναι αυτό από την ε, Ρωσία είναι το βόρειο δυτικό πέρασμα και τούτο εδώ λέγεται ε, North Sea Route βόρειο πέρασμα που περνάει από τον Καναδά είναι πιο δύσκολο είναι πολύ στενά εδώ τα, τα περάσματα, έχει πολλά νησάκια και παγώνει πολύ το νερό πέραν το ότι ο Καναδά στα θεωρεί εσωτερικά του ύδατα και είναι έτσι πολύ προβληματικό γίνεται, έχουν περάσει όμω καράβια και από εδώ από αυτό το δρόμο είναι περίπου 8.000 699 μίλια ενώ αν πάει από τη διόρυγα του Παναμά είναι 11.300 μίλια πάλι λοιπόν συμφέρει από εδώ ε, αυτό λοιπόν έχει οδηγήσει σε διαβουλεύσεις μεταξύ των 8 παράκτιων χωρών που είπαμε των χωρών που έχουν μεγάλη ναυτιλία όπως εμείς και τη διεθνή κοινότητα, όπω είναι ο ΑΕΜΟ, ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να επιλύσουν μια σειρά θεμάτων των παράκτιων χωρών, νομικού καθιστώτων των υδάτων τη Αρκτική, χωρικά ύδατα, ΑΟΣ κτλ. Εδώ βλέπουμε τώρα μια άλλη εικόνα από τα δρομολόγια που θα γίνονται στο μέλλον. Δηλαδή το 2030, που δεν είναι μακριά τώρα, σε 6-7 χρόνια, θα μπορούν να περάσουν από το βόρειο πέρασμα εδώ και Icebreaking οπωσδήποτε πλοία, δηλαδή πλοία με ενισχυμένη γάστρα θα μπορούν να περάσουν μόνα του, κάποιου μήνε το χρόνο. Τώρα μπορούν να περάσουν και... Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Δεν έχει πάγου αυτό το πέρασμα εδώ από τη Σιβηρία. Αν πάνε και κανένα μήνα αργότερα, πρέπει να έχουν συνοδεία παγωθραστικού που στοιχίζει πολύ. Ε, τα πιο πολλά και μεγάλα, γύρω στα 8-9, παγωθραστικά τα έχει Ρωσία. Ε, το 2030 όμω, με ενισχυμένη γάστρα που έχουν αρχίσει και φτιάχνουν τέτοια πλοία, θα μπορούν να το περάσουν χωρί παγοθραυστικό. Και το 2045 με 60 περίπου θα έχουν λιώσει τόσο οι πάγοι που δεν θα χρειάζεται να έχει ούτε καν ενισχυμένη γάστρα. Λοιπόν, ένα άλλο πολύ σημαντικό λόγο για τη γεωπολιτική μάχη στο Βόρειο Πόλο είναι τα τεράστια αποθέματα υδρογοναθράκων και φυσικού αερίου που υπάρχουν στο βυθό του Βορείου Πόλου. Πέρα από αυτά όμω, το πετρέλαιο δηλαδή και το φυσικό αέριο έχει ανακαλυφθεί ότι υπάρχουν διαμάντια και άλλα πολλά μεταλλεύματα. Παλιά είχε ενδιαφερθεί και ο Τραμπ να αγοράσει την Γρυλανδία που δεν του την πούλησαν, ήταν και μεσίτη ο Τραμπ βέβαια, ε, δεν την πούλησαν οι Δανείοι. Τώρα όμω έχει δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον η Ρωσία. Ε, υπολογίζεται ότι το 30% των ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων πετρελαίου βρίσκονται μέσα στον αρκτικό κύκλο. Έρευνες, διάφορες έρευνες, γιατί γενικά είναι χαρτογραφητος ο Βόρειος Πόλος, δείχνουν ότι μπορεί να είναι και παραπάνω. Εδώ σε αυτό την εικόνα, έχω αυτό το χάρτη για οι μαύρες τελείες δείχνουν πετρελαιοπηγές και σημεία άντληση φυσικού αερίου. Κοιτάτε εδώ τι γίνεται στη Ρωσία. Έχει μερικά και εδώ η Νορβηγία κυρίως ή στην Αλλάσκα η Αμερική και ο Καναδάς. Και εδώ κάτι λίγα στην Γκριλανδία. Τη Γκριλανδία στα έχει η Κίνα τώρα. Ε, αυτά τα είπα και πριν ότι είναι 8 χώρες που έχουν στον αρκτικό κύκλο ε, ξηρά αλλά κυρίως πέντε χώρες διεκδικούν μερίδιο από τους ενεργειακούς της αυρούς. Ρωσία, Καναδάς, Ηνωμένε Πολιτείε, Νορβηγία και Δανία. Το Διεθνές Δίκαιο δίνει τον έλεγχο στην παράκτια χώρα ε, να έχει αποκλειστική οικονομική ζώνη ως τα 200 ναυτικά μέλια, 200 ναυτικά μίλια μέχρι εκεί. Πάμε όμως να δούμε τι σημαίνει αποκλειστική οικονομική ζώνη γιατί σημαίνει υφαλοκρηπίδα. Γιατί είναι δύο παρεμφερεί όροι. Η υφαλοκρηπίδα είναι κυρίω έχει, γεωπολι... έχει, γεωλογικό προσανατολισμό. Η υφαλοκρηπίδα είναι ο βυθό και κάτω από το βυθό. Υπάρχει και δεν χρειάζεται να ανακηρυχθεί, αλλά όταν συνορεύει με άλλο κράτο πρέπει να οριοθετηθεί. Ε, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο εκτίνεται εκτείνεται από τις ακτές επειδή πολλές φορές οι ακτές είναι πολύ τραβάμε κάποιες γραμμές που λέγονται γραμμές βάσεως και από αυτές τις γραμμές προς τη θάλασσα μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια είναι η υφαλοκρηπίδα αν όμω λέει το διεθνέ δίκαιο ο βυθός είναι ρηχός μπορεί να, να, πάει και πέρα τα 200 ναυτικά μίλια όχι όμως πιο μακριά από τα 350 ναυτικά μίλια. Ή ένα άλλο ορισμό είναι από την ισοβαθή των 2.500 μέτρα βάθο άλλα 100 ναυτικά μίλια. Αυτή είναι η φαλοκρηπίδα. Εδώ έχω και ένα σχηματάκι για να καταλάβετε. Ε, η, από την αυτή είναι μέχρι εκεί που αρχίζει και βαθαίνει. Κοντρικά το λέμε τώρα. Τα 200, αν είναι, α πούμε, αν βαθαίνει πριν τα 200 ναυτικά μίλια, είναι πριν. Δηλαδή είναι στα 100, στα 150 μέχρι εκεί αν αυτό είναι και πέρα από τα 200 έχει δικαίωμα είπαμε μέχρι τα 350 ναυτικά μίλια εδώ είναι η ΑΟΣ η... να υπενθυμίσω ότι από τη... ακριβώς από την αυτή και 12 ναυτικά μίλια είναι τα χωρικά ύδατα κάθε κράτους που θεωρείται προέκταση της ξηράς, είναι δικά του <Τι> Ε, και υπάρχουν και άλλα 12 ναυτικά μίλια που λέγεται Συνορεύουσα Ζώνη ε, δυστυχώς η Ελλάδα έχει μόνο 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο λόγω της Τουρκίας η μοναδική εξαίρεση στον κόσμο που έχει, 12, που έχει 6 ναυτικά μίλια τώρα τα κάναμε βέβαια 12 στο Ιόνιο μέχρι και την Πελοπόννησο λοιπόν ε, εδώ είναι τα 12 ναυτικά μίλια. Βλέπετε εδώ ότι το υφαλοπρανές εκτείνεται παραπάνω, άρα δικαιούται παραπάνω υφαλοκρηπίδα. Στην αρχή ήταν εκεί που αρχίζει το υφαλοπρανές, τώρα με τον νέο νόμο του 82 είναι μέχρι εδώ. Όχι όμω να ξεπερνάει, είπαμε τα 350 ναυτικά μίλια. Εδώ είναι ένα χάρτη που δείχνει τι ΑΟΣ, τι αποκλειστικέ οικονομικέ ζώνε όλων των χωρών. Βέβαια στου πόλου είναι επιπλατισμένο. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η αποκλειστική οικονομική ζώνη πρέπει και να ανακηρυχθεί και να οριοθετηθεί ανάμεσα στα όμορα κράτη. βασική αρχή είναι η αρχή της μέσης γραμμής. Δηλαδή αν συμπίπτει είναι στη μέση. και η αρχή της αναλογικότητας. Η ΑΟΣ ε, εκτείνεται μόνο κανονικά μέχρι 200 ναυτικά μίλια. Εκεί η ΑΟΣ έχει εμπορικό και οικονομικό προσανατολισμό. Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και τι υπάρχει μέσα στη θάλασσα, δηλαδή την Αλία, και τι υπάρχει στο βυθό και κάτω από το βυθό. Και μπορούμε να φτιάξουμε τεχνικές νησίδες. Εκεί έχει το κράτος κυριαρχικά δικαιώματα όχι κυριαρχία, κυριαρχικά δικαιώματα. Δηλαδή δεν μπορεί να εμποδίσει τα άλλου έθνου ή αεροπλάνα άλλου έθνου να περάσουν. Επιτρέπεται η διέλευση, αλλά την εκμετάλλευση την έχει το παράκτιο κράτος Έτσι λοιπόν, εδώ πέρα σε αυτό το χάρτη, σε αυτή την εικόνα, με κόκκινη γραμμή φαίνεται πού είναι, μέχρι πού φτάνει η ΑΟΣ από κάθε παράκτιο κράτος, από τα 8 παράκτια κράτη. Δηλαδή κάθε κράτος η ΑΟΣ του φτάνει μέχρι εδώ. Άρα εδώ μέσα θα έπρεπε να ήταν διεθνή ε, με μπλε συνεχόμενη γραμμή είναι, έχει οριοθετηθεί η ΑΟΣ μεταξύ των κρατών. Δηλαδή μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας εδώ έχει οριοθετηθεί όπου είναι διακεκομένη, που... αυτό το κομμάτι βλέπετε έχει οριοθετηθεί και εδώ το έχει διακαικομένη, εδώ δεν έχει οριοθετηθεί, αλλά είναι σύμφωνα με τη μέση γραμμή, όπως και εδώ. Τώρα, ε, επειδή τα κράτη εκεί διεκδικούν και πέρα από τα 200 ναυτικά μίλια, έχουν βρει ότι υπάρχει πετρελαιό, έχουν βρει ότι έχει φυσικό αέριο, Φτάνουν μέχρι το απότατο που είναι τα 350 μίλια, αλλά ζητάνε και περισσότερο από τα 350 μίλια. Λοιπόν, ε, εδώ η. Ε, η, η για κάτω, το ξέρω, η, Το όριο αυτό εδώ πέρα είναι τα 200 ναυτικά μίλια, και εδώ πέρα μέσα με. Αυτό το σκιασμένο κομμάτι το διεκδικεί η Ρωσία για δικό τη, το θεωρεί η προέκταση τη υβαλοκρηπίδα τη. Και εδώ πέρα υπάρχει ακριβώ το βόρειο, περνάει και ακριβώ από το βόρειο πόλο μια οροσυρά στο βυθό. Πάνω από 2.000 μίλια μήκο και περίπου 160 μίλια πλάτο, που λέγεται οροσιρά Λομονόσοφ, αυτό την είχε ανακαλύψει, που θεωρούν και οι Ρώσοι ότι και αυτό είναι δικό του. Έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με τη Γρυλανδία, δηλαδή με τη Δανία, γιατί και η Δανία τη διεκδικεί, και εδώ είναι ένας πιο λεπτομερής χάρτης που δείχνει ακριβώς τις διεκδικήσεις αυτών των 8 χωρών εδώ πέρα. Ε, τώρα, είναι πολλές οι λεπτομέρειες. Αυτή η, 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 εδώ, η άσπρη περιοχή είναι τα 200 ναυτικά μίλια και η πιο μέσα είναι τα 350. Αλλά και μέσα στα 350 ακόμα φτάνουν οι διεκδικήσεις τους. Δηλαδή, αυτό εδώ πέρα το μπλε είναι χωρικά ύδατα και αό τη Αμερική. Η Αμερική διεκδίκει και αυτό το, τριγωνάκι, δηλαδή και μέχρι τα 350, αλλά και ακόμα πιο μέσα. Τούτο εδώ το μικρό κομματάκι είναι σε διαφωνία με τη Ρωσία. Ο Καναδά. Όλα αυτά τα με μπλε που είναι η διαβλή, τα θεωρεί εσωτερικά του ύδατα και είναι σαν ξηρά. Η πράσινη γραμμή είναι τα χωρικά και η ΑΟΣ και διεκδικεί και αυτά εδώ τα κομμάτια. Τα μόνα κομμάτια που δεν διεκδικούνται είναι εδώ ένα κομματάκι άσπρο και ένα εδώ κομματάκι. Και υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες. Εδώ η Ισλανδία διεκδικεί. Ε, τσακώνεται με την Ορβηγία. Ο Καναδάς με τη Δανία και με την Αμερική και με τη Ρωσία. Να μην μας... Α, προχωράω και σε αυτό το χάρτη. αυτό είναι το Ρώσον χάρτης που λένε οι Ρώσοι ότι εμάς μπορεί να φτάνει εδώ πέρα η ΑΟΣ αλλά εμείς όλο αυτό το μπλε κομμάτι είναι δικό μας και μετά εμφανίστηκε και η Δανία που λέει αυτό με το διαγραμμισμένο, το διεκδικεί και η Δανία. Η βάση των ρωσικών διεκδικήσεων είπαμε ότι είναι η Φαλοράχη Λομονόσοφ. Ένας επιστήμονας ήταν αυτός, 300 χρόνια πριν γεννήθηκε σε ένα νησί και αυτός ανακάλυψε, ασχολήθηκε και με την υδρογραφία και ανακάλυψε αυτή την Φαλωράχη. Η άποψη του Κρεμλίνου είναι ότι πρόκειται για ρωσικό υποθαλάσσιο έδαφο. Από το σταλινικό καθεστώ το διεκδικούσαν αυτό. Αυτό είναι και ένα ρώσικο χάρτη που τον βρήκα και δείχνουν εδώ την Ιφαλοράχη, η οποία ξεφεύγει πολύ από, τα... από, την αποκλειστική οικονομική ζώνη, από την Ιφαλοκρηπίδα, περνάει και το Βόρειο Πόλο και πάει και από την άλλη μεριά. Το 2007, είχαν κατεβάσει αυτό το βαθισκάφο, γιατί είναι βαθιά τα νερά στο Βόρειο Πόλο, πάρα πολύ βαθιά, και κατεβάσανε αυτό το βαθισκάφο στο βυθό του Βόρειου Πόλου και βάλανε μια σημαία δικιά του συμβολικά. Ποιο θα τη δει τώρα, στα βάθη του Βόρειου Πόλου, εδώ είναι το ρομπότ που βάζει τη σημαία να δείξουν ότι είναι δικό του και ότι κυριαρχεί. Έχει βέβαια τα πιο πολλά παγοθραυστικά. Είναι πολύ σημαντικό να έχει μια χώρα στο Βόρειο Πόλο διότι Μπορεί να κινηθεί στο Βόρειο Πόλο. Αν δεν είναι παγοδραστικό, δεν μπορεί να κινηθεί. Είναι τόσο πολύ δύσκολο ο πάγο, που είναι σαν βράχο που το σκίζει το καράβι. Για να αντιμετωπιστούν τώρα όλε αυτέ οι δυσκολίε και να μην έρθουν σε πόλεμο και σε συγκρούσει μεταξύ του, συγκροτήθηκε το 1996 το Αρκτικό Συμβούλιο στον Καναδά είχε γίνει συμβούλιο στην Οτάβα, στην πρωτεύουσα και αποφασίστηκε ε, να παγώσουν οι διεκδικήσεις και το Αρκτικό Συμβούλιο θα έχει τον έλεγχο του Βόρειου Πόλου που θα επιλύει αυτά τα θέματα. Συμμετέχουν οι 8 χώρες που είπαμε και θα δούμε και ποια άλλοι συμμετέχουν. Αρ Αρκτικό Συμβούλιο, αυτά τα έχω κατεβάσει από το site του Αρκτικού Συμβουλίου, Είπαμε, ξεκίνησε το 1996 από την Οτάβα. Αυτέ είναι οι 8 χώρε και οι σημαίε του που συμμετέχουν, γιατί έχουν και εδάφη. Υπάρχουν και έξι, ε, εκεί έχουν και τους ηθαγενείς, έξι ε, έξι working groups και, άλλ, και διάφοροι παρατηρητές. Θα τα δούμε πιο αναλυτικά. Μόνιμοι λοιπόν συμμετέχοντες είναι οι έξι φυλές των Ιθαγενών που είναι η Αλεούτ, η Αθαμπάσκαν, η Ουίντς, η Ινουίτ, η Διτζένιους και η Σάμι. Αυτές οι φυλές μπορεί να είναι και σε δύο και σε τρία διαφορετικά κράτη. Αλλά ανήκουν στην ίδια φυλή. Δηλαδή μπορεί να είναι Γριλανδία και απέναντι στον Καναδά ή διαφυλή έχουν ένα ας πούμε ιδιαίτερο καθεστώς. Έχουν και λόγο και ψήφο στο Ακτικό Συμβούλιο. Και υπάρχουν και αυτά τα έξι working groups για να, να ρυθμίζουν τα διάφορα θέματα. Το Arctic Monitor, δεν τα έχω μεταφράσει, τα έτσι για να, τα, για να, γίνονται πιο κατανοητά. Arctic Monitoring Assessment Program, Arctic Contaminants Action Program, Conservation of Arctic Flora and Fauna, Emergency Prevention Preparedness and Response, Protection of the Active Marine Environment, Sustainable Development Working Group. Ασχολούνται και με το περιβάλλον, και με το ε, και με τη θαλάσσια ζωή, ε, την πανίδα, τη χλωρίδα, τη μόλυνση. Υπάρχουν επίσης και 13 έθνη που δεν έχουν, ε, που δεν είναι στον ακτικό κύκλο, αλλά έχουν γίνει δεκτά ως παρατηρητές. Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Κίνα, Πολωνία, Ινδία, Κορέα, Σιγκαπούρη, Ισπανία, Ελβετία και Αγγλία. Όπως βλέπετε δυστυχώς δεν είναι η Ελλάδα. Υπάρχουν και 12 μη κυβερνητικοί οργανισμοί σαν παρατηρητές. Μεταξύ αυτών είναι και ο Διεθνής Ναυτιλιακός είναι Οργανισμός, είναι μετερολογικός οργανισμός, πανεπιστήμια, διάφορε ας πούμε μη, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, η ΒΒΕΦ, η Προτασία για την Προστασία του Περιβάλλοντος, δίνουν μεγάλη σημασία να μην υπάρξει μόλυνση. <coughs> Πέρα από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις υπάρχουν και διακυβερνητικές και δια, ε, μεταξύ των, της, από, τις, από, τα κοινοβούλια, διακοινοβουλευτικές οργανώσεις, ο Ερυθρό Σταυρό. Όλοι αυτοί είναι παρατηρητέ. Πρόσφατα διάβασα ότι έχει ε, στα σχέδιά του το Αρκτικό Συμβούλιο αυτού του 7 σκοπού, 7 γκολ τα λέει. Δηλαδή είναι το κλίμα, ε, η υγεία και η διατήρηση δηλαδή του οικοσυστήματος, η ναυτιλία, η βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, γνώση και επικοινωνία και δυνατότερο ακτικό συμβούλιο. Αρχικά είχαν χωρίσει και τις περιοχές για έρευνα και διάσωση. Είναι αυτές εδώ όπως τις βλέπετε. Αυτό το κομμάτι έχει η Ρωσία, αυτό η Αμερική, αυτό ο Καναδάς, Δανία, Ισλανδία. Τώρα έμαθα πριν μερικούς μήνες σε μια διάλεξη που αγαπάει, ότι έχουν διαφωνίες για τα όρια αυτά. Χοντρικά αυτά είναι τα όρια που θα κάνουν έρευνα και διάσωση. Βέβαια δεν είναι απλή υπόθεση έρευνα και διάσωση στο Βόρειο Πόλο διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν υπάρχουν πάγοι είπαμε να μετακυρθεί ένα πλοίο αν δεν είναι και παγωθραστικό και πυρηνικό. Παράλληλα με το Ακτικό Συμβούλιο δημιουργήθηκε και ένα άλλο συμβούλιο το Arctic Economic Council ένα οικονομικό συμβούλιο για την Ακτική. Αυτό ασχολείται πιο πολύ με οικονομικά συμφέροντα. Δημιουργήθηκε το 13 με 15. Έχει πέντε working group, ένα που ασχολείται με την αυτιλία Εδώ έχει μπει όχι η Ελλάδα, αλλά η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Επειδή έχει συμφέροντα, κατάφερε και μπήκε στο Maritime Transportation Working Group το investments in the, για κατασκευές δηλαδή και επενδύσεις, source development για ανάπτυξη, connectivity για το internet εδώ, blue economy. Αυτά τα πέντε working group και αυτά είναι τα έθνη που είναι στο Οικονομικό Συμβούλιο της Αρκτικής. Εδώ περιλαμβάνεται και η Ελλάδα. Όπως σας είπα, χάρη στην Ένωση Εφοπλιστών έχουμε μπει όχι ακριβώς στο Αρκτικό Συμβούλιο, αλλά στο Οικονομικό Αρκτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, 5 Δεκεμβρίου του 2018 το ανακοίνωσε η Ένωση Εφοπλιστών με πρόεδρο το Βενιάμ ήταν τότε ότι γίνανε αποδεκτοί ε, λόγω του μεγάλου αριθμού πλοίων που έχουμε. Διότι οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν τη διαχείριση του 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 50% της ευρωπαϊκής. Δηλαδή τα μισά ευρωπαϊκά προϊόντα τα διακινούν Έλληνες και τα 20% της παγκόσμιας. Και δεν είμαστε ας πούμε στο Ακτικό Συμβούλιο ούτε καν παρατηρητές. Γι' αυτό θέλουμε να πείσουμε την κυβέρνηση το σωματείο μας να ασχοληθεί. Οι Έλληνε ευοπλιστέ ξεκίνησαν νωρί, βέβαια, γιατί είχαν μεγάλα τα κέρδη. Ήταν μεγάλα τα κέρδη να πέραν από τον Βόρειο Πόλο και φτιάξανε καράβια, ειδικά με ενισχυμένη γάστρα, να μπορούν να περάσουν από εκεί. Από του πρώτου ήταν ο Μαρινάκη, ο Λασκαρίδη, όπου είναι και η γειτονά μα στην Κυφσιά, μέγα ευεργέτη του πολεμικού ναυτικού, Προκοπίου, έχει αγοράσει και τα ναυτιγεία Σκαραμαγκά, Τάκος, Μαρτίνος, δύο αδέρφια Αντρέας και Ντίνος, ο Χάρης Βαφιάς, ο οποίος είναι εδώ και και υποψήφιος ήταν με τον Ξυπολιτά, εκλέχθηκε κιόλας, σημείο παλιό. Ο Προκοπίου λέει ότι για να φτιάξει πλοία το μελέτησε 8 χρόνια και για να τα φτιαχτούν και να εκπαιδευτεί το προσωπικό διότι πρέπει τα πλοία αυτά να δουλεύουν ακατάπαυστα σε θερμοκρασίες θερμοκρασίε 35 βαθμών, σε πάγου και να μπορεί και το προσωπικό να δουλεύει σε αυτέ τι συνθήκε. Ε, και επίσης πρέπει να έχουν περάσει και αντίστοιχη εκπαίδευση και οι καπετάνοι και τα πληρώματα για συνθήκες, για συνθήκες του Βόρειου Πόλου ή του Νότιου, άλλη φορά θα αποτελέσει αντικείμενο το Νότιος Πόλος που είναι ακόμα χειρότερες και πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Η χαμηλότερη θερμοκρασία στον κόσμο έχει καταγραφεί στην Ανταρτική. Ε, ο στόχος του Οικονομικού Συμβουλίου του Βόρειου Πόλου είναι ε, και δηλαδή να καταστήσει την, ε, το Βόρειο Πέρασμα αξιόπιστη θαλάσσια οδό. Και αξιοπιστία σημαίνει για ένα εφοπλιστή, για μια εταιρεία να μπορεί να δεσμευτεί απέναντι στον πελάτη της ε, στο χρονοδιάγραμμα και να μπορεί να το τηρήσει. Για το Καπετάνιο αξιοπιστία σημαίνει η καλή πληροφόρηση για τις συνθήκες της παγκοκάλυψης και για την ασφαλιστική εταιρεία που πρέπει να είναι ασφαλισμένα, είναι κρίσιμο να υπάρχουν ε, σκάφη διάσωσης, έρευνα και διάσωση δηλαδή, και λιμάνια καταφυγής. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει η Ρωσία και τα εξοπλίζει τα λιμάνια της, γιατί έχει καταλάβει τη μεγάλη σημασία του βορείου περάσματος. Όμως από το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έκοψε τη χρηματοδότηση που έδινε, το Αρκτικό Συμβούλιο, γιατί τότε ξεκίνησε η πρώτη εισβολή που έκανε στην Ουκρανία η Ρωσία. Mm. για αυτό το λόγο και η Ρωσία που είναι ισχυρό μέλος του Αρκτικού Συμβουλίου δεν έκανε δεχτεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε καν να είναι παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο. Απέριψε δε και τα αιτήματα και Ελλάδα και Τουρκία. Το 2013 είχαμε κάνει αίτημα και μα το απέριψε. Να είμαστε παρατηρητέ. Παρατηρητή τι σημαίνει. Πάει, ακούει, βλέπει και δεν μιλάει. Μόνο ακούει, βλέπει και έρχεται μετά και τα αναφέρει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ε, αλλά τουλάχιστον ακούει και έρχεται και τα λέει. Τώρα ούτε είμαστε παρόντες να ακούσουμε τη συζητάνε. Παρένθεση στον Νότιο Πόλο: είμαστε παρατηρητέ μόνο. Η Κίνα τον τελευταίο καιρό έχει ετοιμάσει και χτίζει και παγοθραυστικό, αλλά διεκδικεί και θέση, προσπαθεί να διεκδικήσει θέση από παρατήρητης που είναι να μπει στις 8 χώρες του Αρκτικού Συμβουλίου χωρίς να έχει εδάφη με στον Αρκτικό Κύκλο αλλά επειδή είναι λίγη χώρα εγγύς του Αρκτικού Κύκλου. Η διπλωματία βρίσκει επιχειρήματα. Έχει παραγγείλει είπαμε και για να ας πούμε ενισχύσει τα επιχειρήματά τη και παγοθραυστικό πολύ ακριβό πλοίο, πιο ακριβό από τα αεροπλανοφόρα. Ένα ένα project που υπήρχε το οποίο το ξέρει λίγο κόσμο. Όταν ήταν βέβαια καλά, καλέ οι σχέσει Ελλάδα, ε, Αμερική Ρωσία, είναι να φτιαχτεί και γέφυρα στο Βερίγκιο Πορθμό. Θα σα δείξω τώρα που είναι ο Βερίγκιο Πορθμό. Και να μπορεί να πάει κάποιο, λέει, από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη ο δικό. Λοιπόν, ο Βερίγκιο Πορθμό είναι εδώ, μεταξύ Αλάσκας και Ρωσία. 88 ναυτικά μίλια, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση, είναι πολύ ακραίε συνθήκε και θα φτιάχνανε, λέει, και υποθαλάσσιο τούνελ. Μετά που έκανε την εισβολή στην Ουκρανία και τα λοιπά, όλα αυτά τα σχέδια μπήκαν στο ψυγείο. Υπάρχουν όμω κάποιε μελέτε, δεν έχουν προχωρήσει. Λίγα λόγια θα σα πω και για τα παγόβουνα, η οποία, τα οποία είναι μεγάλη απειλή για την αυτιλία. Το 1914, δύο χρόνια μετά το ναυάγιο του Τιτανικού που έγινε από παγόβουνο, ιδρύθηκε ο Διεθνή Οργανισμό Επιτήρηση για τα παγόβουνα στον. Ε, Βόρειο Ατλαντικό. Ανέλαβε η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτό το καθήκον με πλοία και αεροπλάνα να επιτηρεί το Βόρειο Ατλαντικό και να ενημερώνει τα πλοία που διέρχονται, που υπάρχουν παγόβουνα, ιδίως τη νύχτα που δεν τα βλέπεις, ούτε τα ραντάρ πολλές φορές δεν τα χτυπάνε, ε, για να αποφεύγουν τα παγόβουνα. Βγάζει και ice charts λέγονται, charts είναι οι χάρτες, χάρτες για παγόβουνα και τους εκδίδει. Εδώ είναι η περιοχή με τα πιο πολλά παγόβουνα, Αυτά ξεκινάνε εδώ από τη Γρυλανδία και κατεβαίνουν κάτω. Άμα τα πάρει το ρεύμα, μπαίνουν και εδώ με κόκκινε γραμμέ είναι οι θαλάσσιοι δρόμοι που έχουν οριστεί, που έχει ορίσει η ακτοφυλακή τη Αμερική να ακολουθούν τα πλοία, ούτω ώστε να εξασφαλίζουν ότι έχουν ελεγχθεί αυτοί οι θαλάσσιοι δρόμοι για να μην χτυπήσουν σε παγόβουνο. Εδώ κάτω, εδώ πέρα που λέει Τιτάνικ, είχε βουλιάξει ο Τιτανικό και πάνε στα βασικά λιμάνια. Η μία γραμμή πάει στο Γιβραλτάρ για να μπει Μεσόγειο, η άλλη πάει εδώ Ρότερνταμ, Λονδίνο και η άλλη πάει προς το Αμβούργο. ο Διεθνής Οργανισμός Αυτός Επιτήρησης συντηρείται από τις χώρες που έχουν πλοία που περνάνε από το Βόρειο Ατλαντικό. Αυτοί έχουν κάθε χρόνο την υποχρέωση να δίνουν να συνεισφέρω στον προϋπολογισμό, θέλει περίπου 6 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ε, μέσα σε αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα, διότι έχει, είπαμε, μεγάλο αριθμό πλοίων. Ε, πέρα από πλοία, έχει και αεροπλάνα, που κάνουν την επιτήρηση. Τώρα, ένα, μια καινούρια δραστηριότητα που έχει ξεκινήσει στο Βόρειο Πόλο, είναι ο τουρισμός. Εδώ είχα ένα βιντεάκι, αλλά λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, σας παραθέτω μόνο το, τη, τη διεύθυνση στο YouTube, όποιος θέλει να το δει. Χρησιμοποιείται για τουρισμό ο Βόρειος Πόλος, με παγωθραστικά πάνε, ή πάνε στα α, Σβάλμπα, κάποια νησιά βόρεια από την Ορβηγία, με αεροπλάνο και από εκεί με καράβι παγοδραστικό. Τους πάει μέχρι το Βόρειο Πόλο. Παράδειξη, το πάχος των πάγων τώρα είναι περίπου 1,5 με 2 μέτρα. Ενώ πριν 20-30 χρόνια ήταν 15 μέτρα. Δηλαδή το παγοθραυστικό τα σπάει άνετα και πάει στο βόρειο πόλο, κατεβαίνουν κάτω, βάζουν μια σημαία, κάνουν μια δεξίωση, τραβάνε φωτογραφίε οι τουρίστε ότι φτάσαμε στο βόρειο πόλο και γυρνάνε πίσω μετά. Ή και από κάποιο άλλο λιμάνι τη βόρεια Ρωσία, το οποίο είναι ε, λόγω του Gulf Stream, ενό θερμού ρεύματο που υπάρχει στον Ατλαντικό, πάνε ζεστά νερά και δεν παγώνει εκεί, Πάνε με αεροπλάνο εκεί και από εκεί με καράβι κάνουν την κρουαζιέρα τους. Έχουν και το ισχυρότερο παγωθραστικό ηρώαση, λέγεται 50 χρόνια από νίκες, 50 years of victories. Αυτό το είχα, το, είχα, το είχα δείξει σε ένα άλλο βιντεάκι. Τώρα, πότε πρωτοπάτησε ο άνθρωπος το πόντο στο βόρειο πόλο ακριβώς, διεκδικούν δύο άνθρωποι, είναι και δύο Αμερικάνοι, ο ένα ήταν ο Κουκ γιατρό το 1907 και ο Πύρι το 1908. Αυτό ήταν αξιωματικό του ναυτικό. Αυτοί διεκδικούν ότι πρώτοι πάτσαν το Βόρειο Πόλο. Βέβαια πήγανε με έλκυθρα. Δεν μπορούσαν να με καράβι. Με πάγου. Από την Αλλάσκα, από τον Καναδά. Ο πρώτο Έλληνα το 1993 σε μια εξερεύνηση που έπεσε με ελεξίπτωτο. Και έβαλε γι' αυτό στη σημαία την Ελληνία. Πολύ πιο πρόσφατα. 30 χρόνια πριν. Τώρα, όπω είπαμε, ο Βόρειο Πόλο είναι βαθιά νερά. Εδώ, όσο πιο σκούρο βλέπετε το χρώμα, τόσο πιο βαθιά είναι. Φτάνει μέχρι 3.000 μέτρα. Εδώ η διακεκομένη γραμμή είναι το βορειοδυτικό πέρασμα. Που είπαμε που δύο μήνε το καλοκαίρι δεν έχει και πάγου. Και αυτό είναι το βορειοανατολικό πέρασμα. Αυτό είναι το βορειοδυτικό, το πιο ας πούμε συνηθισμένο. Τι κάνανε λοιπόν οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι οι οποίοι έχουν το μεγαλύτερο πολεμικό ναυτικό του κόσμου έφτιαξαν το πρώτο πολεμικό πλοίο που στην πραγματικότητα δεν ήταν πλοίο, ήταν υποβρύχιο. Το πρώτο πυρηνικό λοιπόν, υποβρύχιο ο ναυτήλος αυτό φτιάχτηκε το 1952 και είναι το πρώτο που ταξίδεψε κάτω από τους πάγους και πέρασε όλο το Βόρειο Πόλο. Το 80 το παροπλήσανε και είναι σήμερα μουσείο για την υποβρύχια τεχνολογία. Αυτό ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα. Έγινε το 1958. Το 1952 το φτιάξανε, αφού το είχαν μάθει καλά, γιατί δεν την ξέρανε καλά την πυρηνική ενέργεια. Να φανταστείτε ότι μία μπάλα από πλουτόνιο, τόσο μικρή, μπορεί να το κινεί ένα χρόνο. Το σημαντικότερο, τα συμβατικά υποβρύχια που είχαμε εμεί, τα οποία έχω ταξιδέψει κι εγώ κάθε μέρα έπρεπε να βγαίνει στην επιφάνεια και να, κάνει, ε, να παίρνει οξυγόνο για να φορτίσει τις μπαταρίες. Τώρα τα σύγχρονα που έχουμε πάρει τύπου Παπανικολής μπορεί να μείνουν και μια και δύο εβδομάδες. Τα είχαμε πάρει αυτά, τα είχαμε παραγγείλει επί Τσοχαντζόπουλου για να υποστηρίξουμε το, δόγμα ενιαίο, το ενιαίο μεντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και μπορούν να πάνε από την Ελλάδα μέχρι την Κύπρο εν Δηλαδή κάνονται καμιά δύο εβδομάδες, ε, κινούνται και με με ένα εναερώβεια πρόση, με υδρογόνο και κάτω παραπάνω. Ε, είναι πολύ σημαντικό για το υποβρύχιο να βρίσκεται εγκαταδύσει, γιατί η, άμυνα, η όλη η άμυνά του είναι να μην αποκαλυφθεί η θέση του. Έτσι λοιπόν, τα πυρηνικά υποβρύχια έχουν το μεγάλο προσόν ότι μπορεί να μείνουν όχι εβδομάδε, μήνε, χρόνια. Βέβαια, όταν κάθονται χρόνια παθαίνουν, αλλά έχουν ψυχολογικά προβλήματα κτλ. Λοιπόν. Στις ε, 3 Αυγούστου του 1958, να το πούμε και αυτό για την ιστορία, αποφάσισε η Αμερικάνικη κυβέρνηση να αναθέσει στον αυτήλο να περάσει κάτω από το Βόρειο Πόλο, να μπει από τον Ειρηνικό ωκεανό και να βγει στον Ατλαντικό. Μία αποστολή παρακινδυνευμένη, διότι δεν υπήρχαν χάρτες, Ακόμα και σήμερα είναι αχαρτογράφητος αχαρτογράφη ο Βόρειος Πόλος. Και ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν πόσο βαθιά είναι τα νερά, αν υπάρχουν ύφαλοι μυστική αποστολή, διότι αν το μάθαινε το πλήρωμα θα φοβόταν και δεν θα ήθελε να πάει. Το ήξερε μόνο ο κυβερνήτης του. Με 116 άντρε λοιπόν, το υποβρύχιο Ναυτίλας ξεκίνησε από τη Χαβάη, από το Περ Χάρμπορ, τους είπαν ότι πάμε να κάνουμε κάτι γυμνάσια, θα ανεβούμε βόρεια. Ανεβήκανε βόρεια, κάνανε διάφορα γυμνάσια, κάποιες ασκήσεις βγαίνανε και στην επιφάνεια. Όταν φτάσανε πολύ πολύ βόρεια, καταδυθήκανε και τους είπε τώρα ο κυβερνήτης θα σας λέω εγώ την πορεία που θα πάμε. Και άρχισε να περνάει κάτω από το βόρειο πόλο. Συνάντησε κάτι φάλους, άλλαξε πορεία λίγο, αλλά στο τέλος κατάφερε μέσα σε μια εβδομάδα να περάσει και να βγει στον Ατλαντικό. Αυτό αξίζει να το δείτε. Το δείχνει αυτό το βίντεο στο YouTube. Το είχα προβάλει εδώ και πραγματικά ο κόσμο είχε συγκινηθεί. Ήταν όταν, όταν φτάσανε στον Ατλαντικό και μετά κατέπλεψε το υποβρύχιο στη Νέα Υόρκη. Η υποδοχή που του κάνανε ήταν σαν του αστροναύτε. Ήταν ένα επίτεγμα φοβερό. Περάσανε σε κάτι ξεσκέπαστα αυτοκίνητα, λιμουζίνε στου δρόμου τη Νέα Υόρκη. Κατέβηκε και ο πρόεδρο τη Αμερική από την Ουάσιγκτον στη Νέα Υόρκη και του υποδέχτηκε. Ο κυβερνήτη του βέβαια τον κάνανε αμέσω ναύαρχο. Είχαν πάει και οι οικογένειέ του, δεν το πιστεύανε. Από τη Χαβάη φύγανε και βρεθήκανε στη Νέα Υόρκη. Πέρασαν κάτω από του πάγου. Έκτοτε έχουν περάσει κι άλλα υποβρύχια, λίγων χωρών βέβαια, τη Μεγάλη Βρετανία, ίσω Ολλανδία, Γερμανία. Πάντω την πρωτοκαθεδρία την έχουν οι Αμερικάνοι. Εδώ είχα ένα άλλο βιντεάκι που είναι για το λιώσιμο των πάγων που όπως είπαμε το 2050 και 60 μπορεί να μην έχουμε καθόλου πάγους πάρα πολύ ανισχυτικό αυτό το φαινόμενο και η πρότασή μου η οποία είναι ρητορική βέβαια είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να θα λάβει θέση παρατηρητή πρέπει να επανεπουβάλλει έτοιμα παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο διότι με τη μεγάλη ναυτιλία που έχουμε πρέπει να έχουμε και εμείς λόγο στο Αρκτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση μου.